μετά τον Παύλο Σκορδίδη και τους αθλητές του Κυρκυραϊκού. Δίπλα μας είναι η ιστορία του Κυρκυραϊκού, ο άνθρωπος που είναι μια ζωή εδώ, ο κύριος Νίκος Μόσχος, ο οποίος είναι και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει γενικά για την πορεία του συλλόγου το 2013. Κύριε Μόσχο, νομίζω ότι το 2013 ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο για, για το σύλλογο του Κυρκυραϊκού. Συμμετείχε σε αρκετά πρωταθλήματα και νομίζω ότι πέτυχε και σημαντικές διακρίσεις. Ναι, όπως θα λέτε είναι. Ήταν μια πολύ καλή χρονιά. Βελτιώσαμε και τη θέση μας στη Γενική Κατάταξη του ΣΕΓΑΣ. Από 18η που είμαστε το 2012, κατεβήκαμε στη 15η. Βέβαια, έχουμε περιθώρια για καλύτερη. Σε 294 σωματεία που αξιολογήθηκαν από την Ομοσπονδία του ΣΕΓΑΣ και γύρω στα 360 που συμμετείχαν στις διασυλλογικές και πανελλήνιες διοργανώσεις. Εκείνο που εμείς τώρα προσπαθούμε να κάνουμε είναι ότι αυτά τα παιδιά να συνεχίσουν, γιατί είναι ανησυχητικό ότι τα παιδιά από κάποια μικρή ηλικία δυστυχώς δεν συνεχίζουν τον αθλητισμό και θα τα πούμε. Αυτό πού οφείλεται, νομίζετε, κυρίως? Κατά την άποψή μου οφείλεται στην παθητικότητα των νέων παιδιών, ειδικά της ηλικίας 12 με 17, 16, 15, πάνω από 15 χρονών. Δηλαδή, ενώ βλέπουμε μια πολύ μεγάλη παρουσία παιδιών στα δημοτικά σχολεία, από τα δημοτικά σχολεία, από εκεί πέρα πέφτει ο αριθμός της προσπάθειας και της συμμετοχής και αυτό μάλιστα επειδή τώρα που έγινε η πανελλήνια σύσκεψη για τον προγραμματισμό του 2014 και ο πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ, ο κύριος Κώστας Παναγόπουλος, ο οποίος έχει εταιρεία δημοσκοπική και τα υπόλοιπα, είναι πολύ ανησυχητικό, μας επέστησε την προσοχή, ότι τα παιδιά μετά την ηλικία του δημοτικού σχολείου, δηλαδή των 12 χρόνων, αντί να συνεχίσουν τον αθλητισμό, που εκεί όχι μόνο θα συνεχίσουν τον αγωνιστικό αθλητισμό τα παιδιά που έχουν ικανότητες, αλλά κυρίως θα βοηθήσουν τη σωματική τους ανάπτυξη και την ψυχοσυναισθηματική τους ισορροπία, όπως έχουμε βγάλει και στο φυλάδιο αυτό του Κερκυραϊκού για τα 120 χρόνια. Εκεί δυστυχώς αντί να ανεβαίνει ή τουλάχιστον να παραμένει σταθερός ο αριθμός των αθλουμένων, μειώνεται πάρα πολύ ανησυχητικά. Μήπως έχουν πολύ αυξημένες υποχρεώσεις με τα μαθήματα από το σχολείο, γενικά και μετά τα εξωσχολικά μαθήματα, και δεν υπάρχει ο κατάλληλος χρόνος και δεν υπάρχει και υπομονή να έρθουν μία ώρα, μία μισή στο γήπεδο να προπονηθούν? Δυστυχώς τα γκάλωπ απέδειξαν ότι είναι αυτός ένας λόγος, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ότι τα παιδιά σήμερα έχουν μάθει στον καναπέ, στην καθεστική ζωή και κυρίως στην ενασχόλησή τους με το ίντερνετ, το οποίο ναι μεν βοηθάει όσον αφορά την ενημέρωση για κάποια πράγματα, αλλά και κυρίως το να κολλάνε τα παιδιά ώρες ατέλειωτες στο ίντερνετ, νομίζω είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, τουλάχιστον για την υγεία τους και για την αθλητική τους εξέλιξη. Και πρώτα το κάθε παιδί έχει και ένα κινητό σχολείο και μέχρι και στο σχολείο στο ίντερνετ. Όπως τα λέτε ακριβώς. Ακριβώς όπως τα λέτε. Και αυτό είναι το ανησυχητικό και σε εμάς που ασχολούμαστε με τα παιδιά, αλλά κυρίως και αυτό που έκαναν και στους γονείς θα πρέπει να είναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και κυρίως αυτούς που κάνουν τις δημοσκοπήσεις και ασχολούνται και με την υγεία των παιδιών και με το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Που όπως ξέρουμε είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτή τη στιγμή. Τι γεύση σας αφήνει αυτή η χρονιά το 2013 και κατά πόσο μείνατε ευχαριστημένος από τη γενική παρουσία του συλλόγου στα πρωταθλήματα που πήρε μέρος? Εγώ μείνα πολύ ευχαριστημένος, κύριε Θεοδόρου, γιατί ξεκινήσαμε ένα πρόγραμμα πριν 3-4 χρόνια περίπου. Όπως ξέρετε, είχαμε πάρει την κατηγούσα και είχαμε φτάσει στην 46η θέση. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος, όπως σας είπε και ο Παύλος που άκουσε τις δηλώσεις, όπως θα σας πει και ο Πρόεδρος. Έχουμε μια πολύ έτσι ήρεμη και οργανωμένη ομάδα ανθρώπων που υπάρχει αλληλοεκτίμηση και σεβασμός, γιατί τα προβλήματα είναι πάρα πολλά αυτή τη στιγμή. Ήδη σήμερα, ας πούμε, θα μάθετε και τις πληροφορίες, μάλλον να μην τα μάθετε από ένα από άλλους, ότι είχαμε σύσκεψη με τον κύριο Αγγελάκα για το θέμα της λειτουργίας του αθλητικού κέντρου. Είμαι λοιπόν απάνω στην ερώτησή σας πολύ ευχαριστημένος και είμαι και αρκετά αισιόδοξος. Και θέλω να είμαι και πρέπει να είμαστε όλοι αισιόδοξοι, γιατί μέσα από την αλλαγή νοοτροπίας, συμπεριφοράς και λειτουργίας της κοινωνίας και κυρίως της νεολαίας, πιστεύω θα γίνει η αλλαγή αυτή, η οποία πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας. Έχουμε πίσω αρκετά καλά παιδιά, τα οποία αν μπουν στον προγραμματισμό αυτό που είπαμε, δηλαδή να συνεχίσουν να γυμνάζονται. Να γυμνάζονται με οργανωμένο σχεδιασμό, με το σχεδιασμό που έχουμε. Εμείς ελέγχουμε την προσπάθεια που κάνουμε μαζί τους. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά. Θέλω να πιστεύω όμως ότι και τα παιδιά αυτά τα οποία είναι σε καλή κατάσταση θα έρθουν ακόμα σε καλύτερη, θα έχουν εξέλιξη δηλαδή, και κυρίως θα έρθουν νέα παιδιά τα οποία ζητάμε από τους γονείς να έρθουν στον αθλητισμό, γιατί ο αθλητισμός προσφέρει θετικά και όσον αφορά την ανάπτυξη του σώματός, αλλά κυρίως την ψυχοσυναισθηματική του ισορροπία, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για την κρίσιμη αυτή ηλικία, όπως είπαμε, το 13-14 μέχρι και 16-17, που διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους και το χαρακτήρα τους, να ασχολούνται με τον αθλητισμό.
Ποιο είναι το βασικό στοιχείο που χρησιμοποιήσατε εσείς για να μπορέσετε να φέρετε το Κυρκυραϊκό πάλι στις ψηλές θέσεις, δηλαδή στη 15η θέση, και νομίζω ότι σε διάστημα 4 χρόνων τα άλματα προόδου, για να χρησιμοποιήσω και ένα όρο του Παύλου, είναι τεράστια. Ναι, τα άλματα ακριβώς είναι, γενικά είναι τεράστια. Τα άλματα έχουν βοηθήσει το σύλλογο να κρατηθεί σε μια σημαντική θέση, γιατί πριν κάποιο χρονικό διάστημα δεν είχαμε πολύ καλούς αθλητές. Μας στηρίζαν όμως τα άλματα και η δουλειά του Παύλου. Αλλά και η προσπάθεια που έγινε το τελευταίο διάστημα έχουν αποκτήσει καλούς δρομείς που πιστεύω ότι σε σύντομο χρονικό διάστημα, γιατί η δύναμή μας παλιά ήταν οι δρομείς όπως γνωρίζετε. Έτσι, περάσανε μεγάλη δρομείς με μεγάλη συμμετοχή σε ελληνικές ομάδες, ο Φαρούγκιας, ο Λέσης, ο Πουλιμάς, ο Σταμπούλογλου. Παιδιά τα οποία είχαν και οι Ρύπτες βέβαια, έτσι. Και τώρα έχουμε το Βασιλάκι, το Χαράλαμπο από τις Ρύψεις, ο οποίος φύγει πρώτος Πανελλήνικης. Λέω λοιπόν ότι το σχεδιασμό μας και ο προγραμματισμό μας είναι αυτός ο οποίος πρώτη εφαρμόσαμε από το 1983. Τότε μάλιστα είχε βραβευθεί και ο νομάρχης μας, που με την πρόταση του Κερκυραϊκού Γυμναστικού Συλλόγου εφαρμόστηκε αυτό πρωτοποριακά στην Κέρκυρα. Είναι η λεγόμενη ανίχνευση, ανέβρεση ταλέντο. Δηλαδή, εμείς προσπαθούμε μέσα από κινητικά τεστ να ξεχωρίσουμε ένα ταλέντο. Από εκεί πέρα προσπαθούμε μέσω της οικογένειας να πείσουμε την οικογένεια ότι το παιδί, άμα ασχοληθεί με τον αγωνιστικό αθλητισμό, μόνο θετικά στοιχεία θα έχει και τίποτε παραπάνω, μόνο θετικά, επαναλαμβάνω, και να δρομολογήσει το παιδί αυτό πάντα με κυρίαρχο στόχο τα μαθήματά του, έτσι, τον αγωνιστικό του προγραμματισμό. Δηλαδή τον προπονητικό σχεδιασμό που μπορεί να έρχεται 2, 3, 4 φορές την εβδομάδα ανάλογα με τα μαθήματά του. Αυτό είναι, νομίζω, και το βασικό μυστικό της επιτυχίας μας. Η ανέβρεση ταλέντου, με συγχωρείτε, η ανέβρεση ταλέντου και η αξιοποίηση και η επικοινωνία με τις οικογένειες των παιδιών για να επιτύχουν αυτά τα παιδιά την αγωνιστική τους εξέλιξη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εξάλλου, ο Κυρκυραϊκός προσφέρει αθλητισμό στο νησί, προσφέρει αθλητισμό στην κοινωνία. Δεν θα γίνουν όλοι πρωταθλητές, αλλά εσείς έχετε την ικανότητα να επιλέξετε τα παιδιά για να τα χρησιμοποιήσετε, να τοποθετήσετε στο αγωνιστικό τμήμα για να φτάσουν ακόμα πιο ψηλά. Ακριβέστατα, όπως τα λέτε, εμάς δεν έχουμε πρωταρχικό στόχο τον πρωταθλητισμό, έχουμε τον αγωνιστικό αθλητισμό. Να μην ξεχνάνε οι γονείς και όλη η κοινωνία ότι η ζωή είναι ένας αγώνας. Άλλο θέλω να είμαι πρώτος και άλλο να αγωνιστώ. Εμείς θέλουμε λοιπόν να μάθουν τα παιδιά να αγωνίζονται, να συμμετέχουν στους αγώνες, να αγωνίζονται, και από εκεί πέρα ένα παιδί που θα γεννηθεί με ικανότητες από τη μαμά του και από τον πάτο του, κληρονομικές που λέμε εμείς, με κληρονομικότητα δηλαδή να έχει αξιόλογες επιδόσεις, αυτό το παιδί να αξιοποιήσει τις ικανότητές σου. Που νομίζω ότι στη ζωή πάντα υπάρχει αυτό. Ποιο? Έχεις κάποιες ικανότητες να μπορέσεις μέσω της δουλειάς σου, του προγραμματισμού σου, της εργατικότητάς σου και του ελέγχου σου να πετύχεις. Και όλα αυτά τα πετύχατε φέτος με την πολύ καλή θέση που πήρε ο γυμναστικός κάτω από αντίξωες συνθήκες. Είμαστε εδώ στο Εθνικό Στάδιο του νησιού. Μόλις έπεσε ο ήλιος, νομίζω ότι για να κάνει προπόνηση θα χρειαστείτε και σκούφο, θα χρειαστείτε και κασκόλ για να μπορέσετε να προσφέρετε στον αθλητισμό της Κέρκυρας. Θα είμαστε πάρα πολύ ευτυχισμένοι αν οι σημερινές συνθήκες ήταν όλο το χειμώνα. Δηλαδή, εμάς το κρύο δεν μας ενοχλεί, μας ενοχλεί πάρα πολύ η βροχή που δεν μπορούμε να κάνουμε προπόνηση. Όπως βλέπετε, εδώ πέρα τριγύρω μας, τώρα είδατε προηγουμένως, κουβάλαγα κουτιά από μπανάνες για να τα χρησιμοποιήσουμε για εμπόδια για να περνάνε τα παιδιά και κυρίως στις μικρές ηλικίες. Είμαστε μαθημένοι από αυτά τα προβλήματα, τα αντιμετωπίζουμε. Έχουμε περάσει δύσκολες καταστάσεις και γι' αυτό δεν θα μας πτωήσει αυτή η κατάσταση. Αντίθετα, θα μας βγάλει πιο δυνατούς, πιστεύω. Βέβαια, θέλουμε τη συμπαράσταση όλων, κυρίως ας πούμε των φορέων και αυτών που εμπλέκονται γύρω από τη διεκδίκηση, δηλαδή των πολιτικών εκπροσώπων γύρω από τη διεκδίκηση για τη βελτίωση των αθλητικών εγκαταστάσεων, γιατί είναι κρίμα η Κέρκυρα σε πάρα πολύ καλές προηγούμενες οικονομικές και συγκυριακές καταστάσεις να μην έχει πετύχει τίποτα και να είμαστε σε αυτό το χάλι που είμαστε σήμερα. Όμως επαναλαμβάνω ότι η μεθοδικότητα, ο σχεδιασμός μας, η εργατικότητα, η αγάπη μας που θέλουμε και για το Σύλλογο αλλά και κυρίως για τα παιδιά, δεν θα μας επιτρέψει να εγκαταλείψουμε ούτε το Σύλλογο ούτε την νεολαία της Κέρκυρας. Νομίζω το έχετε αποδείξει αυτό και παρά όλες αυτές τις διαβεβαιώσεις που έχετε πάρει, που στο τέλος αποδείχτηκαν φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Κοιτάξτε, ο αθλητισμός θέλει πολύ υπομονή και πολύ επιμονή. Το γνωρίζετε. Εμείς λοιπόν, έχοντας αυτές τις αρχές, είτε επειδή παλιά εμείς προερχόμαστε από τον αθλητισμό σαν αθλητές, είτε επειδή σαν δάσκαλοι και παιδαγωγοί έχουμε ακολουθήσει αυτή την πορεία πάρα πολλά χρόνια, και εγώ και οι συνεργάτες μου, ο κύριος Γκασιάλης, ο οποίος είναι τα ίδια χρόνια μαζί μου στο Σύλλογο, ο Παύλος ο Σκορδίλης επίσης, ας πούμε, ο Σουβλάκης ο Σταμάτης, ο Μάκης ο Τζίλιος τώρα και άλλοι που περάσανε κατά το παρελθόν, έτσι, και βοηθήσανε ο καθένας με τον τρόπο του και με τις δυνατότητές του. Δεν πρόκειται να λιποψυχήσουμε και θα συνεχίσουμε, επαναλαμβάνω. Βέβαια, θα αγωνιζόμαστε, θα παλεύουμε, θα πιέζουμε, έτσι, και θέλω να πιστεύω ότι κάποιος χριστιανός θα βρεθεί σε εισαγωγικά, χριστιανός, κάποιος άνθρωπος δηλαδή
με προσωπικότητα, με τόλμη ακριβώς, να μην πω τη λέξη άντερα, ας πούμε, όπως λένε μερικοί, θα βρεθεί και θα διεκδίσει, γιατί πιστεύω αυτός ο άνθρωπος θα μείνει τουλάχιστον στην ιστορία και του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου, αλλά κυρίως των προβλημάτων του Κερκυριακού Αθλητισμού και της νεολαίας. Μην ξεχνάμε, ας πούμε, ότι πώς ήταν το γυμναστήριο στην πόλη και κάποιος, όχι κάποιος, ο Ανδρέας ο Παγκράτης μαζί με τον τότε υφυπουργό αθλητισμού, τον Γιώργο τον Φλωρίδη, ήρθαν εδώ πέρα και συγκινήθηκε ο κύριος Φλωρίδης και βγάλανε τα χρήματα και φτιάχτηκε το γυμναστήριο στην πόλη. Ψάχνουμε τον άνθρωπο που θα είναι αυτός που θα ξεκρεμάσει το πανό από το Κερκυριακό. Εγώ είπα και σήμερα στον κύριο Αγγελάκα, το γενικό της αποκεντρωμένης διοίκησης, ότι χρειαζόμαστε ανθρώπους με λίγο μυαλό και λίγο ψυχή. Όταν υπάρχει λίγο μυαλό και λίγο ψυχή, πιστεύω ότι η κοινωνία θα βελτιωθεί πάρα πολύ και θα πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Δυστυχώς μερικοί άνθρωποι είτε δεν έχουν είτε δεν θέλουν να τα χρησιμοποιήσουν. Κύριε Μόσχο, η χρονιά ολοκληρώθηκε. Δηλώσατε ευχαριστημένος για την παρουσία του Κερκυριακού. Τι να περιμένουμε για το 2014? Καταρχάς, εύχομαι στην ελληνική κοινωνία να έχει κουράγιο, δύναμη να ξεπεράσουμε. Και δεν πρέπει να τιμωρείται όλη η ελληνική κοινωνία επειδή κάποιοι ήταν ασυνείδητοι, ανέντιμοι και να μην πω τη λέξη πιο βαριές κουβέντες. Εγώ θέλω λοιπόν να ευχηθώ να είμαστε όλοι καλά πράγματα, όλοι να είμαστε καλά, να μπορέσουμε να βγούμε δυνατοί μέσα από όλη αυτή την προσπάθεια και από αυτή την κακομοιριά που υπάρχει στην ελληνική κοινωνία. Το μέλλον πιστεύω της πατρίδας μας και της κοινωνίας είναι η νεολαία και πρέπει όλοι να κάνουμε προσπάθειες να αλλάξουμε τη φιλοσοφία της νεολαίας. Η νεολαία έχει πολύ στρεβλή κατά την άποψή μου νεοτροπία, την οποία αν επαναπαυθούμε εμείς οι μεγάλοι, μία φορά αυτοί θα επαναπαυθούν 10. Χρειάζεται λοιπόν προσπάθεια να είμαστε καλά και να βελτιώσουμε το μέλλον της κοινωνίας βελτιώνοντας την νοοτροπία της νεολαίας μας. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Χρόνια πολλά. Ελπίζω να πάνε όλα καλά, να έχουμε επιτυχία. Αλλά και το κανάλι σας, γιατί σε όλες τις προσπάθειες που κάνουμε, όλο τον χρόνο είναι κοντά μας και πραγματικά μας έχετε βοηθήσει πάρα πολύ. Μακή, φεύγει το 2013. Εσείς αυτό το χρόνο επέστρεψε στην ενεργό δράση και νομίζω σημείωσε και μια πάρα πολύ σημαντική επιτυχία. Όντως έτσι είναι. Μετά από 7 χρόνια αποχής από τους αγώνες, επέστρεψα. Πέρασα τα 5 μέτρα που ήταν ένα όνειρο. Πολύ παλιό θα έλεγα και συνεχίζουμε. Ο λόγος που επέστρεψες στην ενεργό δράση ποιος είναι? Έχεις βάλει τον πύχη ψηλά για να φτάσεις κάπου? Τον πύχη ψηλά, είναι σχετικό αυτό. Όνειρα έχουμε όλοι. Κάτι θα έχεις αφήσει στη μέση για να επιστρέψεις? Σίγουρα όταν πιστεύεις ότι μπορείς και σου αρέσει κάτι πραγματικά, πιστεύω ότι είναι σωστό να αγωνίζεσαι γι' αυτό. Πλέον διπλό ρόλο στο σύλλογο. Είσαι και προπονητής αθλήματα υποδομής. Ναι, είναι κάτι το οποίο με ευχαριστεί ιδιαίτερα. Είναι κάτι το οποίο θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο, διότι απασχολούνται τα παιδιά με τον αθλητισμό. Μαθαίνουν από πολύ νωρίς να βάζουν στόχους και σίγουρα μελλοντικά κάπου εδώ βρίσκονται και οι επόμενοι πρωταθλητές. Μάκη, ο Κερκυριακός πλέον έφτασε στη 15η θέση της κατάταξης. Θεωρείς ότι έχει τις δυνατότητες στα προσόντα βάσει της δουλειάς που γίνεται από όλο το προπονητικό team και τη φιλοσοφία του συλλόγου να φτάσει πιο ψηλά? Ο Κερκυριακός το 99, όπως ξέρουμε όλοι, ήταν στην 5η θέση της Πανελλήνιας κατάταξης. Αλλά βρέθηκε και στη 46η. Δυστυχώς ή ευτυχώς, η ακμή φέρνει την παρακμή για λόγους τους οποίους δεν είναι ώρα να τους αναλύσουμε. Όχι απλά το πιστεύω, είμαι απόλυτα σίγουρος ότι ο Κερκυριακός μπορεί να ξαναφτάσει στην 5η θέση. Γιατί ουσιαστικά η 5η θέση είναι και ένα όριο για τους επαρχιακούς συλλόγους, ναι. Γιατί από πάνω είναι Πανελλήνιος, Πανιόνιος κτλ. Οι υποδομές είναι αυτές που είναι, οι άνθρωποι είναι αυτοί που είναι, προσπαθούν καθημερινά, με βροχή, με κρύο, χωρίς κλειστό προπονητήριο, το οποίο θα παραμείνει ένα όνειρο απατηλό για πολλά χρόνια από ό,τι φαίνεται. Θεωρώ και πιστεύω όμως ότι το μεράκι και η αγάπη των ανθρώπων για τον αθλητισμό θα ξαναφέρουν το σύλλογο εκεί που του αρμόζει. Σε είδα πριν λίγο φτιάξεις κάτι κατασκευές. Ξύλινες, τι είναι αυτές? Αναγκαταστήκαμε να φτιάξουμε κάποια μποκ, λέγονται αυτά, τα οποία είναι για προγράμματα πλειομετρικών ασκήσεων, τα οποία δεν τα είχαμε και επιτέλους καταφέραμε να τα κατασκευάσουμε για να μπορέσουμε να δουλέψουμε ακόμα πιο εντασικά. Τα κατασκευάσατε εσείς οι ίδιες ή ο Παύλος? Τα κατασκεύασα εγώ, ο Παύλος, ο Γιαννάκης ο Κότσης, με αγάπη και μεράκι πάντα.
Ωραία. Ο Μάκης ο Τζίγκιος τώρα που έχει επιστρέψει σε full αγωνιστικούς ρυθμούς, τι θα πετύχει τη νέα σεζόν, μάλλον τι ονειρεύεται να πετύχει τη νέα σεζόν και βάσει ποιας λογικής δουλεύει και αγωνίζεται για να φτάσει ακόμη πιο ψηλά. Ο Μάκης ο Τζίγκιος έκανε πέρσι μια επίδοση 5-0-5, η οποία ήταν μια αρκετά καλή επίδοση για τα δεδομένα τα ελληνικά. Ο στόχος φέτος δεν είναι συγκεκριμένος, είναι σίγουρα μια επίδοση κοντά στο 5-30, κάπου εκεί γύρω. Δεν ξέρω αν θα το πετύχω, το ελπίζω, το εύχομαι και προσπαθώ. 5 πόντους πιο πάνω. Ανεβάζει ψηλά τον πύχη τελικά. Ανεβάζω ψηλά τον πύχη, είναι κάτι το οποίο θεωρώ ότι είναι εφικτό. Δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω, αλλά πιστεύω ότι δουλεύω πολύ σκληρά γι' αυτό. Να σου ευχηθούμε καλή επιτυχία, να πάει η νέα χρονιά του 2014 όπως επιθυμείς και χρόνια πολλά με ό,τι τα καλύτερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ και εσείς να είστε καλά. Χρόνια πολλά με υγεία, αγάπη και υπομονή. Δίπλα μας είναι ο κύριος Γρηγόρης Μάστορας, ο πρόεδρος του Κερκυριακού Γυμναστικού Συλλόγου, να μας πει και αυτός ως διοίκηση κατά πόσο έμεινε ευχαριστημένος από την παρουσία του ομίλου τη χρονιά που πέρασε, δηλαδή το 2013. Κύριε Μάστορα, νομίζω ότι το 2013 ήταν απόλυτα πετυχημένο για τον Σύλλογο. Σημείωσε πάρα πολλές επιτυχίες, κάτι που το είδαμε και εμείς από τα αποτελέσματα. Πραγματικά ήταν μια πετυχημένη χρονιά και μόνο το γεγονός ότι στην ετήσια κατάταξη των σωματείων του ΣΕΓΑΣ που υπερβαίνουν τον αριθμό των 300 σωματείων, από τη 18η θέση βρεθήκαμε στη 15η, βελτιώσαμε κατά 3 θέσεις δηλαδή στην αξιολόγηση την αγωνιστικότητά μας, γιατί αυτές οι θέσεις όπως ξέρετε κερδίζονται με την αγωνιστικότητα του Συλλόγου. Οι επιτυχίες ήταν πολλές. Πιέζω να προθεσμηθώ για να μην αδικήσω κανέναν. Πρώτα-πρώτα είμαστε το πρώτο σωματείο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα των μικρών κατηγοριών που γίνεται στη Θεσσαλονίκη, πράγμα για το οποίο βραβεύτηκε και ο Σύλλογος. Δεν είναι εύκολο να υπερφαλαγγίζει η σωματεία του κέντρου και της Θεσσαλονίκης. Επίσης οι επιτυχίες της Λορέα της Μάνου που παρατρίχα έχασε τη συμμετοχή της στους αγώνες. Ελπίζουμε του χρόνου θα είναι, στην επόμενη Ολυμπιακή χρονιά θα είναι και αυτή παρούσα. Συμμετοχή της Κωνσταντίνας. Κωνσταντίνα στη Βραζιλία εδώ και 20 μέρες περίπου που κατέλαβε την 10η θέση αν δεν κάνω λάθος των τριπλών και την 5η στο μήκος. Αλλά και πολλά άλλα παιδιά που κέρδισαν πανελλήνιες νίκες στην κατηγορία των παιδών, παπέδων, πακουρασίδων κλπ. Άρα είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι. Επίσης είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την προσέλευση των παιδιών. Παρά τις όχι καλές, για να είμαι έτσι λίγο ευγενής, συνθήκες των υποδομών που γυμναζόμαστε και των γενικών συνθήκων, είμαστε πολύ τελικά ευχαριστημένοι γιατί ο Σύλλογος πάει πάρα πολύ καλά. Θετικό είναι αυτό και νομίζω ότι ο Σύλλογος έχει φτάσει σε μια δύσκολη θέση στην κατάταξη. Πλέον έχει τη 15η θέση και όπως είπε και ο Μάκης ο Τζίγκιος πριν, κάποια στιγμή είχε φτάσει και στην 5η. Και πλέον δουλεύετε όλοι πάνω σε αυτό το θέμα για να μπορέσει ο Σύλλογος να μπει στην πρώτη δεκάδα την επόμενη χρονιά ή τη μεθεπόμενη στη γενική κατάταξη. Ναι, προσπάθεια δικιά μας είναι να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας, γιατί όπως σωστά είπατε, υπήρχε και χρονιά που ήμασταν μέσα στην πρώτη πεντάδα. Βέβαια, πρέπει να πούμε ότι περνάμε πέτρινα χρόνια. Οικονομικά είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η Ομοσπονδία δεν μπορεί να βοηθήσει. Το κράτος και οι επιχορηγήσεις έχουν, δεν μπορεί να βοηθήσει και αυτό. Οι επιχορηγήσεις έχουν σταματήσει. Παρ' όλα αυτά, υπάρχει αισιοδοξία και στηριζόμενη στο γεγονός ότι Κερκυριακός έχει πολύ μεγάλο παρελθόν, έχει παρόν, θα έχει σίγουρα και μέλλον. Έχει βέβαια και ένα πάρα πολύ καλό κλίμα, οικογενειακό κλίμα ανάμεσα στη διοίκηση, στο προπονητικό team και τους αθλητές και νομίζω ότι είναι τρία στοιχεία που σας οδηγούν σε επιτυχίες. Έχετε απόλυτο δίκιο. Στον Κερκυριακό Γυμναστικό Σύλλογο δεν υπήρχε, δεν υπάρχει ο πρόεδρος, ο αντιπρόεδρος, είμαστε όλοι μια οικογένεια, συζητάμε, είμαστε φίλοι μεταξύ μας, διοίκηση, προπονητές, έχουμε πολύ καλή επαφή με τα παιδιά και τους γονείς τους και αυτό είναι ο σημαντικότερος παράγοντας πιστεύω που το σωματείο πάει τόσο πολύ καλά. Δηλαδή για να κλείσουμε το 2013, είσαστε ευχαριστημένος όσο επιθυμούσατε από την παρουσία του ομίλου, του Συλλόγου? Κοιτάξτε, πάντα όλοι λένε ότι το καλύτερο είναι ο εχθρός του καλού. Θα μπορούσαμε ακόμα και καλύτερα. Εάν υπήρχαν ορισμένες προϋποθέσεις τεχνικών υποδομών και οικονομικών συγκυριών, θα μπορούσαμε να είμαστε καλύτερα. Όμως επαναλαμβάνω ότι είμαστε πολύ ευχαριστημένοι με αυτές τις συνθήκες. Ακόμα και στην πρόσφατη επακάβη που κάναμε στην Αθήνα την προηγούμενη εβδομάδα που ήμουν με τον τεχνικό σύμβουλο τον κύριο Μόσχο, όλοι ξέφρασαν την έκπληξή τους πώς με τέτοιες συνθήκες ο Κερκυριακός μπορεί και έχει τέτοιες επιτυχίες. Και αυτό είναι που μας γεμίζει χαρά. Οι βάσεις έχουν τοποθετηθεί. Τη νέα χρονιά τι θα περιμένετε?
Τη νέα χρονιά περιμένουμε, η βελτίωση της θέσεως στην κατάταξη είναι ένα τυπικό. Ναι. Εκείνο που θέλουμε είναι να έχουμε μαζικότερη προσέλευση παιδιών, να ασχοληθούν με τον αθλητισμό, γιατί σκοπός του συλλόγου, ναι μεν δεν είναι ο πρωτοαθλητισμός, όμως είναι ο αγωνιστικός αθλητισμός. Προσφέρει γενικά αθλητισμό στο νησί. Προσφέρει πάρα πολλά στα παιδιά, εκτός από το να γίνουν καλοί αθλητές, να διαπαιδαγωγηθούν, να αποκτήσουν χαρακτήρα κλπ. Πιστεύουμε λοιπόν, ελπίζουμε να έχουμε μεγαλύτερη προσέλευση, να μας εμπιστευτούν ακόμα περισσότεροι γονείς και οι επιτυχίες του στίβους να είναι μέσα στο στίβο, να είναι από τα παιδιά ακόμα περισσότερες. Ευχαριστώ πολύ. Καλή χρονιά να έχετε. Εγώ ευχαριστώ. Καλή χρονιά να έχετε. Να είστε καλά.